Απόψε, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8, κορυφώνονται οι αντιδράσεις για την κατάσταση της Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου. Έκλεισε σήμερα ο δρόμος με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Τι υπόθηκε στη συνάντηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος με τον Υπουργό Υποδομών. Απευθείας συνδέσεις. Στον ανακριτή τα μέλη της πύρας που ρήμαζαν την Αιγιάλια. Προφυλακίσεις μελών. Αλλάζει όψη το κέντρο της Καλαμάτας με πεζοδρομήσεις. Ξεκίνησαν τα έργα ανάπλασης. Αντιδράσεις στη Ζάκυνθο για την απόφαση της Δημοτικής Αρχής να διακόψει το νερό σε οφειλέτες. Κινδυνεύει με χρεοκοπία η επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης. Εξιχνίαση διαρρήξεων και κλοπών στην Αμαλιάδα. Στις 20.000 ευρώ το όφελος των δραστών.